αρχή, όλη αυτή η κωμωδία ήταν για μένα ακατανόητη. Το μόνο που κατάλαβα ήταν ότι ποντάριζε στα νούμερα, στα μονά και τα ζυγά και στα χρώματα. Αποφάσισα να θυσιάσω εκείνο το βράδυ 100 φλωρίνια από τα χρήματα της Παυλίνας Αλεξάνδροβνα. Η σκέψη ότι θα έπαιζα για άλλους και όχι για λογαριασμό μου με έβγαζε από τα νερά μου. Με την πρώτη ματιά όλα μου φάνηκαν βρώμικα, ηθικά βρώμικα και ποταπά. Δεν μιλάω για αυτά τα λέμαργα και ανήσυχα πρόσωπα που κατακλείζουν κατά δεκάδες, κατά εκατοντάδες ακόμα τα τραπέζια του παιχνιδιού. Δεν βλέπω τίποτα το βρώμικο στην επιθυμία να κερδίσεις πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Θεωρούσα πάντα κουτί τη γνώμη αυτού του χορτάτου και απαλλαγμένου από ανάγκες ηθικολόγου, που όταν τον κατηγορούσαν ότι έπαιζε μικροποσά απάντησε «Είναι ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό προέρχεται από μία μικρή πλεονεξία». Λες και η μικρή πλεονεξία ή η μεγάλη πλεονεξία δεν είναι πάντα το ίδιο και αυτό πράγμα. Είναι ζήτημα αναλογίας. Αυτό που φαίνεται ταπεινό στα μάτια του Ρότσιλντ είναι τεράστιο στα δικά μου. Και για ό,τι αφορά κέρδη ή χασούρες, οι άνθρωποι όχι μόνο στη ρουλέτα, αλλά παντού δεν έχουν παρά ένα κίνητρο. Να χάσουν ή να κερδίσουν κάτι από τον άλλον. Το κέρδος και το όφελος είναι συχαμένα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και δεν θα την αναλύσω εδώ. Έτσι όπως και εγώ ο ίδιος ήμουνα, κυριευμένος από την επιθυμία να κερδίσω, όλη αυτή η πλεονεξία, όλη αυτή η βρωμιά της πλεονεξίας, αν θέλετε, μου ήταν από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην αίθουσα πιο κοντινή, πιο οικία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να μην ενοχλείσαι μπροστά στους άλλους, αλλά να ενεργείς ανοιχτά και χωρίς συγκρατημό. Για ποιο λόγο να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου? Είναι η πιο μάταιη και η πιο αστόχαστη απασχόληση. Αυτό που δυσαρεστούσε περισσότερο με την πρώτη ματιά σε όλη τούτη τη βρωμιά ήταν η σοβαρότητα, η σπουδαιότητα, ο σεβασμός ακόμα που ζωγραφιζόταν στα πρόσωπα όλων όσων κάθονταν στα τραπέζια των παιχνιδιών. Να γιατί εδώ υπάρχει μια αισθητή διαφορά ανάμεσα στο παιχνίδι κακού είδους και σε αυτό που επιτρέπεται σε έναν καθώς πρέπει άνθρωπο. Υπάρχουν δύο είδη παιχνιδιού, της αριστοκρατίας και του όχλου. Παιχνίδι όλο πλεονεξία, κατάλληλο για μη ευγενής. Εδώ η διάκριση είναι ξεκάθαρη και στο βάθος φρικτή. Ένας αριστοκράτης, για παράδειγμα, μπορεί να διακινδυνεύσει 5 ή 6 λουδοβίκια, σπάνια και περισσότερα. Μπορεί να φτάσει στα 1000 φράγκα, αν είναι πολύ πλούσιος, αλλά το κάνει μόνο από παιχνίδι για να διασκεδάσει, μόνο για να παρακολουθήσει την πορεία του κέρδους ή της χασούρας. Αν κερδίσει, μπορεί, ας πούμε, να γελάσει δυνατά, να μοιραστεί τις παρατηρήσεις του στους πλαϊνούς του, ή ακόμα να ξαναπαίξει και να διπλασιάσει τη μίζα του, αλλά από απλή περιέργεια, για να δει τις πιθανότητες, να κάνει υπολογισμούς και όχι από την άξεστη επιθυμία να κερδίσει. Με δύο λόγια, δεν βλέπει όλα αυτά τα τραπέζια του παιχνιδιού, τη ρουλέτα ή το 30 και 40, παρά σαν κάποια ψυχαγωγία οργανωμένη για την ευχαρίστησή του. Ούτε που υποψιάζεται τις διαθέσεις και τις παγίδες που πάνω του στηρίζεται η μπάγκα. Θα ήταν μάλιστα πολύ λεπτό εκ μέρους του να φανταστεί ότι όλοι οι άλλοι παίκτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του λαού που τρέμουν για ένα φλωρίνι, είναι πλούσιοι αριστοκράτες σαν αυτόν και παίζουν μόνο για να διασκεδάσουν και να περάσουν την ώρα τους. Αυτή η απόλυτη άγνοια της πραγματικότητας και αυτές οι απλές απόψεις για τους ανθρώπους θα ήταν σίγουρα οι πιο αριστοκρατικές. Έβλεπα μητέρες να σμπρώχνουν μπροστά στις κόρες τους, λεπτοκαμωμένα και αθώα παιδιά 15 ή 16 χρονών, να τους δίνουν μερικά χρυσά νομίσματα και να τους μαθαίνουν τον κανονισμό του παιχνιδιού. Η Δεσποινής κέρδιζε ή έχανε και αποτραβιόταν ενθουσιασμένη, πάντα χαμογελαστή.
ο στρατηγός μας πλησίασε στο τραπέζι με στέρεη σιγουριά. Ένας υπάλληλος βιάστηκε να του δείξει μία καρέκλα, αλλά εκείνος δεν έδωσε σημασία. Αργά έβγαλε το πουγγί του, αργά-αργά τράβηξε από μέσα 300 φράγκα σε χρυσά νομίσματα που τα κούμπησε πάνω στο τραπέζι και κέρδισε. Δεν πήρε τα κέρδη του και τα άφησε πάνω στην τσόχα. Το μαύρο ξαναβγήκε. Ούτε τούτη τη φορά άγγιξε το κέρδος του. Και όταν την τρίτη φορά βγήκε κόκκινο, έχασε με μιας 1200 φράγκα. Αποσύρθηκε χαμογελώντας, κύριος του εαυτού του. Είμαι σίγουρος ότι η καρδιά του χτυπούσε και ότι αν η μίζα ήταν διπλάσια ή τριπλάσια, δεν θα κρατιόταν και θα άφηνε την ταραχή του να φανεί. Ωστόσο πλάι μου, ένας Γάλλος κέρδισε και έπειτα έχασε γύρω στις 30.000 φράγκα με πρόσωπο γαλήνιο και χωρίς το παραμικρό ίχνος συγκίνησης. Ένας αληθινός αριστοκράτης δεν πρέπει να ταραχθεί, ακόμα κι αν χάσει όλη του την περιουσία. Ο αριστοκράτης είναι πάντα πάνω από τα χρήματα και δεν νοιάζεται καθόλου γι' αυτά. Βέβαια, είναι το ίδιο αριστοκρατικό να δείχνεις ότι δεν βλέπεις τη λάσπη και το σκηνικό που μέσα του κινείται όλος αυτός ο συρφετός. Όμως και η αντίθετη στάση είναι πολλές φορές το ίδιο ευγενής. Να παρατηρείς, δηλαδή να κοιτάζεις και μάλιστα να προσέχεις όλο αυτό το πλήθος. Αλλά με την πίστη ότι όλος αυτός ο όχλος, όλη αυτή η λάσπη, δεν είναι παρά μόνο μία παράσταση για τη διασκέδαση της αριστοκρατίας. Μπορείς να ανακατευτείς και ο ίδιος με αυτόν τον κόσμο, αλλά να κοιτάζεις γύρω σου με την απόλυτη πεποίθηση ότι είσαι θεατής και ότι με κανένα τρόπο δεν μπορούν να σε αγγίξουν. Εξάλλου, δεν αρμόζει να παρατηρείς με επιμονή. Θα ήταν και πάλι ανάξιο για έναν αριστοκράτη. Γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση το θέαμα αυτό δεν αξίζει μεγάλη προσοχή. Και γενικά, λίγα είναι τα θεάματα που αξίζουν την προσοχή ενός αριστοκράτη. Εγώ, αντίθετα, είχα την εντύπωση ότι όλα αυτά άξιζαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Ιδιαίτερα για αυτόν που δεν έχει έρθει μόνο για να χαζέψει, αλλά για να ανακατευτεί και ο ίδιος, ειλικρινά και με καλή πίστη σε όλον τούτο τον κόσμο. Όσο για τις πιο κρυφές μου ηθικές πεποιθήσεις, δεν έχουν καμία θέση στις τωρινές μου απόψεις. Έστω το λέω για να ελαφρώσω τη συνείδησή μου. Αλλά θα τονίσω αυτό. Όλον τούτο τον τελευταίο καιρό ένιωθα μια δυνατή απόθυση στο να υποβάλω τις σκέψεις και τις πράξεις μου σε οποιοδήποτε ηθικό κριτήριο. Παρασύρθηκα σε άλλη κατεύθυνση. Ο όχλος παίζει πραγματικά με τρόπο πολύ βρώμικο. Δεν διστάζω μάλιστα να σκεφτώ ότι οι πιο συνηθισμένες κλεψιές γίνονται συχνά εδώ, γύρω από το τραπέζι του παιχνιδιού. Οι γκρουπιέριδες που κάθονται στις άκρες του τραπεζιού προσέχοντας τις μίζες και κάνοντας λογαριασμούς έχουν μια δουλειά πολύ κουραστική. Καλοί κατεργάριδες κι αυτοί. Οι περισσότεροι είναι Γάλλοι. Εξάλλου, αν κάνω αυτές τις παρατηρήσεις, δεν είναι καθόλου για να δώσω μια περιγραφή της ρουλέτας. Προσαρμόζομαι για να μάθω πώς θα φερθώ στο μέλλον. Παρατήρησα, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συνηθισμένο από το να δεις ένα χέρι να απλώνεται απότομα πάνω από το τραπέζι και να σου παίρνει όσα κέρδισες. Ακολουθεί μια διένεξη, συχνά φωνές και «Σας παρακαλώ να αποδείξετε καλώντας μάρτυρες ότι η μίζα είναι δική σας». Ήταν μια αίσθηση απερίγραπτα θλιβερή και ήθελα να απαλλαγώ το γρηγορότερο. Είχα συνέχεια την εντύπωση ότι, αρχίζοντας για την Παυλίνα, κατάστρεφα τη δική μου τύχη. Αλήθεια, είναι αδύνατο να πλησιάσεις ένα τυχερό παιχνίδι χωρίς να προσβληθείς αμέσως από την κολλητική αρρώστια της πρόληψης. Για να αρχίσω, έβγαλα 5 φρυδερίκια, δηλαδή 50 φλωρίνια, και τα έβαλα στο ζυγό. Ο δίσκος γύρισε και βγήκε το 13. Είχα χάσει. Κυριευμένος από μία οδυνηρή αίσθηση, με μοναδικό σκοπό να τελειώνω και να φύγω, έβαλα άλλα 5 φρυδερίκια στο κόκκινο.
το κόκκινο βγήκε. Έβαλα τα 10 φρυδερίκια, το κόκκινο ξαναβγήκε. Άφησα όλο το ποσό και πάλι το κόκκινο. Πήρα 40 φρυδερίκια και τα έβαλα από 12 νούμερα του κέντρου χωρίς να ξέρω τι θα έβγαινε. Μου πλήρωσαν το τριπλάσιο. Τα 10 μου φρυδερίκια είχαν ξαφνικά γίνει 80. Ένιωθα κάτι παράξενο που μου ήταν τόσο ανυπόφορο, ώστε αποφάσισα να φύγω. Μου φαινόταν ότι δεν θα είχα παίξει έτσι αν έπαιζα για λογαριασμό μου. Έβαλα όμως και πάλι τα 80 μου φρυδερίκια στο ζυγό. Αυτή τη φορά βγήκε το 4. Μου μέτρησαν τότε και άλλα 80 που τα έβαλα στην τσέπη μου και έφυγα για να βρω την Παυλίνα Αλεξάνδροβνα.